Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Το μήνυμα που στέλνουν οι αρχές είναι πλέον ξεκάθαρο. Όσοι δεν εξοφλήσουν ή δεν ρυθμίσουν σε δόσεις τα χρέη τους προς την εφορία θα δουν σύντομα τα κίνητά τους να οδηγούνται σε πληστηριασμό. Διάταξη που ενσωματώνεται στο πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα της τρίτης αξιολόγησης, το οποίο αναμένεται να κατατεθεί αύριο στη Βουλή, ανοίγει τον δρόμο για την διενέργεια ηλεκτρονικών πληστηριασμών ακινήτων και για οφειλές προς την εφορία. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε πρώτη φάση το σχέδιο προβλέπει εκποίησης 2.000 ακινήτων οφειλετών που χρωστούν στο δημόσιο πάνω από 50.000 ευρώ. Ωστόσο, όσο περνάνε οι μήνες, ο κλοιός θα σφίγγει περισσότερο και θα βγαίνουν στο σφυρί και τα ακίνητα οφειλετών με μικρότερα χρέη. 5 νέα καινοτόμα προγράμματα σκοπεύει να τρέξει ο ΑΕΔ μέχρι το καλοκαίρι, επιδιώκοντας να στηρίξει έτσι ανέργους, εργαζόμενους που θέλουν να καταρτιστούν και να αποκτήσουν δεξιότητες, αλλά και νέους που σκοπεύουν να κάνουν την επιχειρηματική τους ιδέα πράξη. Όλα τα προγράμματα αφορούν κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών, αλλά και επιδότηση επιχειρηματικότητας, ειδικά για νέους φιλόδοξους επαγγελματίες. Πιο συγκεκριμένα, την ερχόμενη εβδομάδα ξεκινά το πρόγραμμα πρώτης πρόσληψης μισθωτού ή μισθωτών από επιχειρήσεις νέων ανθρώπων έως 35 ετών. Θα πραγματοποιηθούν 20.000 προσλήψεις ανέργων με την επιχορήγηση που θα πάρουν επιχειρήσεις να είναι 18 μήνοι αν είναι νέοι είναι έως 29 ετών και 12 μήνοι αν οι άνεργοι είναι από 30 ετών και άνω. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι διερευνητικές επαφές των κομμάτων για τον σχηματισμό κυβέρνησης στη Γερμανία με τα αποτελέσματα να αναμένονται την ερχόμενη Πέμπτη. Το χρονοδιάγραμμα είναι ασφικτικό και τα ανοιχτά ζητήματα στα οποία αναζητείται συμβιβασμός είναι πολλά, με επίμαχο θέμα των διαβουλεύσεων αυτής της φορολογικής πολιτικής. Οι διαβουλεύσεις την Πέμπτη θα είναι ολοήμερες, ενώ την Παρασκευή θα συνεδριάσουν οι ηγεσίες των κομμάτων για να αποφασίσουν αν θα προτείνουν στα κομματικά τους όργανα την έναρξη διαπραγματεύσεων για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού. Τοτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με τον Γενικό Δείκτη Τιμών εκειμένου 828,77 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,11%. Τέτοιες τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Με περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.